Βεβαίως, επί της ουσίας, όλα όσα έχουν υποθεί και έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, ότι δηλαδή ενώ ήταν ανέφελοι μέχρι πριν ένα μήνα η ζωή τους, τον τελευταίο μήνα άρχισε να παρουσιάζει κάποιες ψυχολογικές διαταραχές. Πίστευε ότι είναι επικείμενος ο θάνατος ο δικός της από καρκίνο και ο θάνατος του συζύγου του από καρδιακό επεισόδιο. Θες το είπες πολύ ωραία το πρόβα θανάτου. Ναι. Και κατά δεύτερο λόγο, είπε επίσης ότι ο σύζυγός της ήταν υπόδειγμα και, σε καμιά περίπτωση, και ότι όλη η οικογένεια τον περιβάλλει με στοργή και με αγάπη. Τώρα θα μας τα πει ο κύριος Σούρας αυτά. Με τον ψυχίατρο τι γίνεται? Ο ψυχίατρος, και πριν πάω εκεί, θέλω να διαβάσω λίγο στον κύριο Σούρα, γιατί θέλω το σχόλιο. Βεβαίως. Από όσα έχει καταθέσει ο πατέρας στην αστυνομία, ερωτάτε, στο παρελθόν η σύζυγός σας παρακολουθούνταν από ψυχιάτρους και αν ναι, από ποιους? Απαντά. Δύο φορές, χωρίς να θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία, είχε επισκεφτεί τον κύριο Τάδε με δική μου επιμονή, ο οποίος έδωσε και φαρμακευτική αγωγή, και χθες το βράδυ, 12 ώρες δηλαδή, πριν από την τραγωδία, σε φιλικό επίπεδο και όχι ως θεράπων ιατρός, την έπεισα και να επισκεφθεί τον κύριο Τάδε ψυχίατρο, στον οποίο μείναμε μαζί για μία ώρα περίπου και της έδωσε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, την τελευταία φαρμακευτική αγωγή. Ο τελευταίος αυτός γιατρός έχει βρεθεί από την αστυνομία και αναμένεται σήμερα να δώσει την κατάθεσή του. Και το ερώτημα, το δικό μου τουλάχιστον, προς τον κύριο Σούρα, βεβαίως, επειδή τον άκουσα νωρίτερα να λέει ότι πρέπει να βλέπουμε έναν άνθρωπο 6 φορές και τα λοιπά, για να έχουμε μια αποκρισταλωμένη εικόνα, αν στην πρώτη επίσκεψη και σε διάστημα μιας ώρας της επίσκεψης δίνει ένας ψυχίατρος φαρμακευτική αγωγή. Όταν βλέπει συμπτώματα τα οποία είναι συμπτώματα που προεξέχουν και τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργήσει φαρμακευτική αγωγή, γιατί η φαρμακευτική αγωγή είναι ανάλογα τα φάρμακα που θα πάρει. Δεν λειτουργεί πάντοτε άμεσα. Βεβαίως, αντικαταθλιπτικά, παραδείγματος χάρη, θέλουν 25 μέρες να ξεκινήσουν να ανεβάσουν επίπεδο τόσο ώστε να γίνουν θεραπευτικά. Αν λοιπόν βλέπεις έναν άνθρωπο με φοβερή κακή διάθεση, έναν άνθρωπο με πάρα πολύ μεγάλο άγχος κτλ., δίνεις την αγωγή για να προλάβεις να λειτουργήσουν και τα φάρμακα. Αν βλέπεις ένα έντονο άγχος, οπωσδήποτε καλύπτεις με κάποιο αγχολητικό, το οποίο δεν είναι θεραπευτικό μέσα στον χρόνο. Είναι θεραπευτικό τη στιγμή. Είναι ανάλογα τι βλέπει. Θέλω να σα πω και κάτι άλλο για να το αθροίσετε στη σκέψη σα: ότι στον οδοντίατρο, τον οποίο είχε επισκεφθεί, του είχε πει ότι έχω καρκίνο στα ούλα. Ξέρω όλα. Έχω καρκίνο στα ούλα. Αυτό τη έλεγε: μα δεν έχει απολύτω τίποτα. Ναι, γι' αυτό θέλω να το γενικεύσουμε τώρα, για να βάλουμε το έγκλημα στην οικογένεια. Εκεί θέλω να καταλήξω. Θα σου πω. Εκεί θέλω να καταλήξω, ναι, αν μου επιτρέπει. Έχει πει απόρυτο, ότι αγωνιούσε για την τύχη τη 17χρονη που θα μείνει μόνη και δεν ξέρει σε πιανού τα χέρια θα ξεπέσει και ποιο είναι αυτό ο οποίο θα εκμεταλλευτεί την ίδια και την περιουσία του. Αυτό το πράγμα που έχετε πει ήδη έχει βάλει διάγνωση. Μπράβο. Αυτό θα συνιστούσε ταυτόχρονα και απόφαση εγκλεισμού σε κλινική. Ακούστε να δείτε. Καταρχήν θέλω να ξέρετε ένα πράγμα. Οι αλλαγές που υπάρχουν από τα μέλη της οικογένειας μέσα στην οικογένεια, τα υγιή μέλη της καταλαβαίνουν. Βλέπουνε δηλαδή. Το βλέπανε. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε 1 εκατομμυρίου να συμβεί κάτι μέσα στην οικογένειά μου, να μην είμαι ψυχίατρος, να είμαι ένας απλός υπάλληλος και θα πει ότι δεν έχω γνώση ψυχιατρικής και να μην καταλάβω. Γιατί αλλάζει η συμπεριφορά, αλλάζει η διάθεση. Αλλάζει ο τρόπος που μιλάει, αλλάζει η κινητικότητα, αλλάζουν όλα. Ξαφνικά βλέπεις έναν άνθρωπο που σταδιακά και από τη μια στιγμή στην άλλη, γιατί αν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη πάμε σε άλλες περιπτώσεις. Ραγδαία, πολύ, σε ένα μήνα μέσα. Μέσα σε ένα μήνα, σταδιακά μετατρέπεται. Απλώς οι συγγενείς δεν θέλουμε να το δούμε. Και αυτό γιατί που είπε η Ζήνα, που λέτε ότι το ξέρανε, είπαμε, μιλήσαμε χθες για την πρόβα θανάτου, προσπάθησε να ρίξει την κόρη της από την ταράτσα και μάλιστα με το πρόσχημα ότι είχε ανέβει ο σκύλος και, και μάλιστα το βασικό είναι το εξής, ότι η κόρη αμέσως μετά έκανε ανάρτηση στο... Ωραία. Εγώ, Γιώργο μου, δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό, γιατί θέλω να φωνάξω θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Σούρα να πει 5 πράγματα και να ακούσουν οι οικογένειες που μας βλέπουν από το σπίτι. Να σταματήσουν να σιωπούν.